Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε και αυτό το βράδυ τη Παρασκευή εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, η εκπομπή Πόλεις, Πολίτες, Πολιτική. Και την επόμενη ώρα με πολιτικέ συζητήσει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο πρώτο μέρο τη εκπομπή ένα από τα πρόσωπα τη πολιτική επικαιρότητα που κυριάρχησε έτσι στι ειδήσει το, το τελευταίο δεκαήμερο, είναι η κυρία Κατερίνα Μάρκου, βουλευτή Β Περιφέρεια Θεσσαλονίκη. Με τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Καλώ ήρθατε κυρία Μάρκο. Yeah, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε μαζί μα και βέβαια ε, το όνομά σα συζητήθηκε ιδιαίτερα τι τελευταίε ημέρε εξαιτία τη απόφασή σα να ενταχθείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία συνολικά στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Όταν κυρία Μάρκου, ε, το πρωί ε, ανήρτησα στο Facebook τη εκπομπή την ε, προαναγγελία τη συζήτησή μα, θυμήθηκα ότι αυτά τα 7 χρόνια που κάνω την εκπομπή στην TV100, έχουμε συζητήσει. Με την ιδιότητά σα και ω βουλευτή τη Ζιμάρ και ω βουλευτή του ποταμιού, και τώρα ω βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, και θέλω να μα εξηγήσετε γιατί. Πάντα ήμουν μετριοπαθή, όπω και εκεί η πορεία μου ήταν μια μετριοπαθή πορεία. Αν δείτε τι ερωτήσει, τι τοποθετήσει, τι mm -hmm. επερωτήσει που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ε, πάρα πολύ κοντά. Mm -hmm. ε, να σα θυμίσω κάποια έτσι σημαντικά γεγονότα. Το 2014, όταν η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά Κατέρευ, mm -hmm. Είχα ψηφίσει τον προπολογισμό του yeah. κυρίου Σαμαρά. Την ίδια μέρα, λίγο πριν, είχα προτείνει την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πέντε μέρε αργότερα είχα ψηφίσει τον κύριο Σταύρο Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατία από, ε, mm. από την πρώτη ψηφοφορία. Λίγο αργότερα, εκεί γύρω στο Φεβρουάριο του 2015, είχα καταγγείλει την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη και είχα πει ότι ο κύριο Βαρουφάκη είναι ο μεγαλύτερο πολιτικό που πέθανε. Που πέρασε, συγγνώμη, ποτέ mm. από την Ελλάδα. Δεν έχω ψηφίσει την απλή αναλογική, γιατί πιστεύω ότι οι κυβερνήσει πρέπει να είναι σταθερέ και μεγάλη διάρκεια και γενικότερα σε όλα τα νομοσχέδια, σε όλε τι τοποθετήσει, τι ερωτήσει, την αρθογραφία που είχα κάνει, ήμουνα πάντα πάρα mm. πολύ κοντά. Είμαι μια μετριοπαθή, αν mm. θέλετε, mm. πολιτικό και έτσι θα παραμείνω. Δεν παίζουν ρόλο στην όλα αυτά, περίπτωση... η ιδεολογία, η πολιτική τοποθέτηση. Στην προκειμένη περίπτωση. Αφήστε με λίγο Πολύτερο. να ολοκληρώσω. Εγώ δεν έχω αλλάξει πορεία. Αν mm. ξεκινήσουμε και δούμε πού ήταν ο Κουβέλη και πού έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή, ε, ή πού ήταν ο κύριο Θεοδωράκη, τι έλεγε πριν και μετά, θα δείτε ότι η πορεία μου είναι ακριβώ η ίδια και σταθερή. Mm. Και επειδή ο κύριο Μητσοτάκη γενικότερα έχει κάνει ένα κάλεσμα, γενικότερο κάλεσμα σε όλη την κοινωνία, και επειδή ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε και το πώ θέλουμε να ζήσουμε επειδή οι επόμενε εκλογέ θα είναι στο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ και mm -hmm. Νέα Δημοκρατία, νομίζω και ότι. Όχι νομίζω, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να αποφασίσουμε το πώ θέλουμε να ζούμε. Αν θέλουμε να ζούμε με τα επιδόματα των 300 ευρώ ή αν θέλουμε να πιστέψουμε ε, στις στι δικέ μα δυνάμει και ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά που έχει αναγγείλει ο κ. Μητσοτάκη. Και τι κατάσταση τα καλύτερη, η κυρία Μάρκου. Με πριν το 2015 και την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα τα πράγματα. Συγγνώμη. Πάλι στα Υπήρχε... μνημόνια ήμασταν, Υπήρχε... πάλι σε περικοπέ ήμασταν, πάλι σε μέτρα φορολογικά ήμασταν, πάλι σε βαθιά ύφεση Υ... και λιτότητα ήμασταν. Υπήρχε ένα θετικό πρόσημο. Και αν ήταν θετικό πρόσημο, Α... φαντάζομαι, επιτρέψτε μου. Αν ήταν θετικό πρόσημο, φαντάζομαι ότι και το 2015 και μετά θα είχατε απευθεία κάνει μια συνεργασία φεριπίν, με τη Νέα Δημοκρατία, για να εγκρίνετε και την πολιτική τη τότε κυβέρνηση, παρά με το ποτάμι. Σα είπα ότι ήμουν μετριοπατή, mm -hmm. θέλω να κινηθώ στον ίδιο χώρο που πίστευα ότι ήταν ο ίδιο ναι, ναι. χώρο. Ο κ. Μητσοτάκη είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πρεσβεύει τελείω mm -hmm. διαφορετικά πράγματα από ό,τι οι προηγούμενε ηγεσίε yeah. ε, τη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε λίγο να μιλήσουμε, ε, μπορείτε να δείτε ότι η κατάσταση τη χώρα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, και α πάρουμε, αν θέλετε, την εξωτερική πολιτική. Βλέπετε ακριβώ ότι. Τι γίνεται για παράδειγμα με την Τουρκία, τον τρόπο που μα συμπεριφέρονται οι Τούρκοι, γιατί Α... αυτό είναι αποτέλεσμα τη κρίση και τη αποδυνάμωση τη χώρα. Πριν πάμε εκεί, θέλω να καταλάβω ε, επακριβώ του λόγου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρξε βεβαίω η διαφωνία εδώ και πολύ καιρό με το ποτάμι. Νομίζω ήταν το Νοέμβριο του 2016, αν δεν κάνω ναι. λάθο, που, αποχω... που ανεξαρτητοποιήθηκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, ε, 16, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, Ωραία. Πέρασε λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όποιο παρατηρούσε προσεκτικά τι ε, λίγε ομολογουμένω συνεντεύξει που είχατε παραχωρήσει σε αυτό το μεσοδιάστημα, έβλεπε θετικέ αναφορέ στο πρόσωπο του κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκτό από το πρόσωπο του κυριάκου Μητσοτάκη, που όπω είπατε, ε, κατά την άποψή σα πρεσβεύει κάτι διαφορετικό, τι άλλο ήταν αυτό που σα έκανε να ενταχθείτε στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν μόνο η ανάγκη αυτού να απαντήσετε στο διακύβευμα το εκλογικό που βλέπετε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, και να απαντηθεί δηλαδή να η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και, και αυτό πρέπει να κάνει και όλο mm -hmm. ο κόσμο, να βάλει κάτω τα, τα γεγονότα, τα πράγματα mm -hmm. και να δει το πώ θέλει να είναι η ζωή του το επόμενο χρονικό διάστημα, τον, αν τον Αν τον ενδιαφέρουν οι δουλειέ, αν τον ενδιαφέρει να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια και σχολεία. Φαντάζομαι περνάμε όλοι έξω από τα πιθύτα ναι. και βλέπουμε ακριβώ τι κατάσταση είναι. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη υγεία, μην αρχίσουμε να παριθμούμε τα προβλήματα για την υγεία, αν θέλουμε να πάρει μπρο παραγωγική μηχανή τη χώρα και αν θέλουμε να έχουμε επενδύσει εδώ πέρα. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή όχι απλώ δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν. Είναι... Ναι. Δεν λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το, πολιτικό... Αυτά... Ναι. Παρακαλώ, Πείτε, πήτε, πήτε. Αυτό το πολιτικό σκεπτικό που αναπτύσσεται τώρα. Που εξηγεί και την ε, πολιτική σας επιλογή των προηγούμενων ε, ημερών, που βεβαίω ήταν μια συνειδητή απόφαση που πήρε κάποιο καιρό προφανώς για να προκύψει. Πιστεύετε περνάει στον κόσμο, ή ο κόσμο λέει εν τέλει, ε, εντάξει τώρα η κυρία Μάρκου, ε, έχει αλλάξει δύο-τρία κόμματα μέσα σε πέντε χρόνια, ξέρω εγώ. Εγώ λέω στον κόσμο να κοιτάξει mm -hmm. τον κύριο Μιχαήκη, να, να κοιτάξει αυτό που πρεσβεύει, αυτό που λέει, που είναι ένα νέο μετριοπαθή φιλελεύθερο πολιτικό, και μη ψηφίσει εμένα. Mm -hmm. Πραγματικά, θέλω η χώρα μου να πάει καλύτερα. Θέλω να μπορέσουμε να αντέξουμε και να πάμε παρακάτω. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τις δουλειές, Μάλιστα. μόνο με καλύτερη παιδεία και καλύτερη υγεία. Μην Τώρα... ψηφίσει κανένα σε μένα. Αν και εφόσον είμαι υποψήφια, γιατί είναι κάτι Μο, το οποίο δεν το ξέρω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα για να κλείσω υποψηφία. και τη συζήτηση ό,τι αφορά τι δικέ σα πολιτικέ επιλογέ και να μπούμε στα υπόλοιπα θέματα τη πολιτική επικαιρότητα. Είναι ανοιχτό αυτό, δεν έχει συμφωνηθεί και σε αυτή Όχι, τη συνάντηση που κάνετε με τον κύριο Μητσοτάκη. Παζάρια, και... ότι... Όχι παζάρια, μα είσαστε ενεργεία βουλευτή τη Β Θεσσαλονίκη. Αυτό παρέλκει. Δεν έχω κάνει ναι. πραγματικά παζάρια και αν και εφόσον αποφασίζει ο κύριο Μητσοτάκη, θα είμαι όπου θέλει αυτό να είμαι. Παρ' αυτά δεν έχω να σα πω κάτι. Επί του Άρα είναι ό, όλα ανοιχτά. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Δεν υπάρχει τίποτα συμφωνημένο. Τίποτα. Ωραία. Ε, πάμε τώρα στα πολιτικά, στην Τι πολιτική είναι. επικαιρότητα. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσετε ε, τις πολιτικές επιλογές των τελευταίων ημερών δύο πολιτικών προσώπων, τα οποία γνωρίσατε εσεί από κοντά. Ήταν και αυτά, είναι και αυτά στην πολιτική επικαιρότητα. Αναφέρομαι και στον κύριο Κουβέλη. Κάνατε βεβαίω ένα σχόλιο ε, ακροθυγώ λίγο νωρίτερα. Και αναφέρομαι γιατί μπήκε στην κυβέρνηση, επέλεξε αυτήν την ε, συνεργασία που βεβαίω είχε ε, έρθει πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και του κυρίου Θεοδωράκη, ε, αναφορικά και με, την, ε, με το ραντεβού τη Δευτέρα που κλείστηκε με τον κύριο Τσίπρα ε, για την πρότασή του για το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία. Σε ό,τι έχει να κάνει τον κύριο Κουβέλη, είναι κάτι το οποίο ήταν εντάξει, προσωπική του επιλογή. Πραγματικά με ξενίζει και με ενοχλεί γιατί είχαμε ξεκινήσει τελείω διαφορετικά το 2012. Ότι θα μπούμε σε μια κυβέρνηση, ότι θα προσπαθήσουμε για αυτά όλα που θα, που θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε. Αλλά τελικά σταμάτησε, έκανε τη στροφή στο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι και εγώ τότε αποχώρησα. Τώρα παρόλα αυτά δεν θέλω να κάνω. Είναι κάτι που με ενοχλεί και με ξενίζει το να πάει και να είναι. Υφυπουργό Κράτου. Αν βάζει κυρίου... και τη διάσταση ότι είναι αυτή η συνεργασία με τον κύριο Καμένο. Με τον κύριο Καμένο, δεν έχω επί του θέματο να το κάνω κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Τι άλλο να πω, κάποιο σχόλιο. Τώρα ότι έχει να κάνει με τον κύριο Θοδωράκη. Κοιτάξτε. Και πολλοί είπαν ότι υπάρχει και θέμα, τώρα που πάμε στον κύριο Θοδωράκη, εκτό από αυτή την ανταλλαγή tweet τη τυτιβισμάτων μεταξύ του κύριου Θοδωράκη και τη κυρία Γεννηματά, εξαιτία αυτή του ραντεβού τη Δευτέρα. Είναι πολύ κοντά και οι εξελίξει την Κυριακή στο συνέδριο, την παράλληλη Κυριακή τέλο πάντων, στο συνέδριο του Κινήματο Αλλαγή. Ε, τα πράγματα, υπάρχει μια κινητικότητα σε κάθε περίπτωση και σε αυτό το χώρο. Αφήστε μου λιγάκι ναι. να, να, να σα πω, δεν, πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση. Mm -hmm. Διότι, όπω είπατε εσεί, πριν φύγω εγώ από το ποτάμι, ναι. είχε αποχωρήσει ο κόσμο από το ποτάμι για τον εξή λόγο. Ο κ. Στεδωράκη, όταν μπήκαμε, το, μπήκε το ποτάμι στη, mm -hmm. στη Βουλή είχε περίπου 370.000 ψήφους τον Ιανουάριο του 2015. Το Σεπτέμβριο του 2015 έχασε το 40% της δύναμής του και να. πήγε στι 220.000 και αυτό το έκανε γιατί ο κύριος Θεοδωράκης είχε τα πήγαινε έλα με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε στο εξωτερικό, αυτή η παλινοδία του, mm -hmm. το ότι πήγαινε συνεχώς στο εξωτερικό και έλεγε τους Ευρωπαίες, Ευρωπαίους, Ευρωπαίους ναι. στον Τσίπρα να συνεργαστεί μαζί μου, με μένα δηλαδή ναι, που είμαι λογικός. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελε ο κόσμος και φυσικά δεν ήθελαν και οι βουλευτέ. Πήγε χωρί καν να μπει στη διαδικασία να του ρωτήσει. Ακόμα αυτό θέλει, πιστεύετε. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Να, μετά από λίγο να. καιρό ε, προσπάθησε πάλι για κάποια πήγαινε, να με το Πασόκ, mm -hmm. το κατήγγειλε ω διεφθαρμένο και μετά είπε ότι θα πάρει μία μοναχική πορεία. Επανήλθε με το mm -hmm. Πασόκ και τώρα βλέπουν. Ήρθε στο Πασόκ, έγιναν όλε τι διαδικασίε, πήρε όλου του βουλευτέ και του πήγε στο Πασόκ. Mm -hmm. ε, κάτι που καταγγέλει όλου του υπόλοιπου. Και τώρα, πήγε στις εκλογές της ε, κέντρο αριστερά και ένας αρχηγός κόμματο πήρε 14.000 σταυρούς. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν άφησε κανένα... Ο κόσμος άφησε τον κύριο Θοδωράκη. Έτσι λοιπόν, ξανά, επειδή σκέφτεται ότι μπορεί ο κύριο Τσίπρας να μην έχει τη βοήθεια του κυρίου Καμένου, οκ, okay, γιατί όχι, θα κάνει <αυκάνη>, να είμαστε υπουργοί. Εκτιμάται ότι θα μείνει μέσα στο κίνημα αλλαγή. Δεν το ξέρω. Τα πάντα είναι πιθανά. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα τη πολιτική επικρότηση. Χθε το βράδυ απορρίφθηκε η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία για τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για, ε, για τρει υπουργού του ΣΥΖΑ, τέλο πάντων, για τα φάρμακα και την υπόθεση Νοβάρτη κτλ. Και θέλω και το δικό σα σχόλιο συνολικά για αυτή την υπόθεση. Εντάξει, είναι αμυγό ένα γεγονό το οποίο πρέπει να το δούμε από όλε τι πλευρέ. Ένα γεγονό που έχει Φυσικά και πολιτικό yeah. χαρακτήρα, αλλά ε, ό,τι είχε να κάνει με την πολιτική είχε, έχει, έχει πα, παρέλκει, γιατί τα, το Πασόκ, για παράδειγμα, που ήταν χρόνια στην εξουσία, η Νέα Δημοκρατία, τιμωρήθηκαν γι' αυτό. Κάποιοι έχουν μείνει, έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά του. Κάποιοι άλλοι ε, βουλευτέ, που τότε ήταν υπουργοί, yeah. έχουν μείνει και εκτό. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το νομικό κομμάτι, καλό θα ήταν να υπάρχουν στοιχεία και ενδείξει τα οποία Uh, θα κατη... Με στοιχεία και δείξει να κατηγορούνται κάποιοι και όχι με κάποιου κουκουλοφόρου, αν θέλετε, με κάποιου μυστικού. Ε, 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 ανθρώπους, αναφέρεστε εσύ κατηγορούν... στο πρώτο μέρο τη υπόθεση, στου 10 που ήδη έχουν παραπευθεί σε προανακριτική. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ε, και εσεί γιατί στιγμή... κάνατε ρελάνε με του άλλου τρει, δηλαδή εσεί είδατε στοιχεία. Μα γιατί στοιχεία... μένει εκτό. Εκτός... Εσεί είδατε στοιχεία, δηλαδή για αυτού του τρει και δίνετε στοιχεία για του άλλου 10, ή δηλαδή, λέτε αφού και εσεί οδηγείτε αυτού του 10 χωρί στοιχεία, θα οδηγήσω και εγώ αυτού του τρει Δε... για να είμαστε. Όχι, Πάτσι. όχι. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο και εφόσον δεν έχει να φοβηθεί κανένας ναι. τίποτα. Γιατί δεν μπαίνω σε μια διαδικασία προανακριτική προ όλη, όλοι. Ο κύριος Κουρουπλής ναι. ήταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ε, υπουργό υγείας. Ο κύριος Κουρουπλής μιλούσε με την Τρόικα. Ο κύριος κουρούπλή είχε διάφορους γύρω του, οι οποίοι ήταν και κοντά σε φαρμακευτικές... Σε... Γιατί να μην πει, αφού δεν φοβάται κάτι Αφού λέτε το... γίνεται ο για να γίνει και Ακριβώ, αφού δεν φοβάται υπέριξη. κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την απέρριψε. Οπότε βλέπετε πολιτικές εξελίξεις γενικότερα, λένε πολύ πω έτσι διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο δίνει ε, ένα πολιτικό διακύβευμα, το οποίο μπορεί να γίνει και εκλογικό διακύβευμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Βάζουν μέσα την υπόθεση γενικά σκανδαλολογία. Βάζουν το θέμα τη ονομασία των Σκοπίων, υπάρχει ανοιχτό το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Άρα, είναι εν όψη και η ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, να δούμε τι ακολουθεί μετά. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πρόορε εκλογέ. Βλέπετε, εσεί ότι είμαστε σε τέτοιο κλίμα. Πιστεύω ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το, το Σκοπιανό, το τι ναι. θα γίνει, ήταν ένα θέμα όπου. Ε, η κυβέρνηση πίστευε ότι θα το προσπεράσει πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα δημιουργήσει τριγμούς. Mm. Είναι ένας βασικός παράγοντας αυτός. Και ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι ότι αν καταφέρει η κυβέρνηση να πάει τα μέτρα του 2019 λίγο πιο πίσω, έστω και ένα εξάμηνο πιο πίσω. Ξέρετε ότι το 2019 έχουν ψηφιστεί... Μειώσει mm -hmm. συντάξεων και μισθών. Αν και εφόσον η κυβέρνηση καταφέρει να τα πάει έστω και ένα εξάμηνο πιο πίσω, πιστεύω ότι τι εκλογέ θα, κα... θα τι κάνει μαζί με τι ευρωεκλογέ περίπου το Μάιο. Αν δεν να, κάνω ναι, λάθο. Ναι, ναι, Μάιο. Ε, πείτε μου λίγο, ε, πιστεύετε ότι την ε, ε, 21 Αυγούστου, πότε και τυπικά ολοκληρώνεται τυπικά το μνημόνιο, είναι στι ναι. μέρε τέλο πάντων, δεν έχει σημασία, ε, τι η επαύριο τι φέρνει για τη χώρα. Απλά δεν θα Τίποτε. έχουμε χρηματοδότηση. Mm. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή. Αλλά δεν έχουμε είναι... ανάγκη τη χρηματοδότηση αυτού του είδου. Γιατί δεν μπορούμε και εσά yeah. να είμαστε σε μια τέτοια διακρατική χρηματοδότηση. Έχει μεν χαμηλό επιτόκιο, πολύ. Αλλά έχει και όλα τα Αν παρελκόμενα. Έχ... Αν και εφόσον είχαμε mm. δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις, ναι. όπως είναι θέσεις εργασίας, να ενισχύσουμε την παραγωγή, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, που προέρχεται να έχουμε επενδύσεις, σαφώς και δεν την έχουμε ανάγκη την χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, ακόμα και με τον τουρισμό, που βλέπουμε πως ανέβηκε πάρα πολύ την προηγούμενη χρονιά, ναι. βλέπουμε όμως ότι η ανάπτυξη, η γενικότερη ανάπτυξη, μένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ε, δεν έχουμε παρά να δούμε. Δεν, δεν αισιοδοξία αυτά, δηλαδή. Δεν είμαι ιδιαίτερα mm. αισιόδοξη για το mm. τι μπορεί να γίνει. Ούτως ή άλλως επιτροπία θα έχουμε για πάρα πολλά ακόμα αυτό χρόνια. Νομίζω, έτσι, το έχουν καταστήσει σαφέ ε, και οι εταίροι μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ε, κάνατε μια αναφορά κυρία Μάρκου νωρίτερα και στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιγκοσλαβικής Δημοκρατίας τη mm Μακεδονία, -hmm. της Μακεδονίας. Εκτιμώντα ότι οι εξελίξει σε αυτό το θέμα μπορεί να επηρεάσουν γενικότερα και τι πολιτικέ εξελίξει. Ναι. Mm. Ε, Εσεί που είστε έτσι ένα μετροπαθή όπω είπατε και προοδευτικό άνθρωπο, τι λέτε για το θέμα τη ονομασία, mm. Είσαστε απόλυτοι ότι η χώρα δεν πρέπει να δεχθεί ε, μια σύνθετη ονομασία, Είσαστε υπέρ τη σύνθετη ονομασία, Ποια είναι η θέση σα, ε, Εγώ ήμουν, από την αρχή mm. ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρη επί του mm. θέματος. Αφενό το ότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, για λόγου όπω είναι ιστορικού, που πραγματικά όλοι mm -hmm. ξέρουμε, αλλά ε, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε στη διαδικασία, να δεχόμαστε ότι υπάρχουν αυτέ οι ψευδεί mm -hmm. μειονότητε, κάτι που αυτό μπορεί να μα στοιχήσει πραγματικά στο μέλλον. Ε, νομίζω ότι δεν διαπραγματευόμαστε κάτι εδώ πέρα, στη, τουλάχιστον στη Μακεδονία, mm -hmm. ε, πάνω σε αυτό το θέμα και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι το ανήκει, έχει γίνει εθνικισμός, και γραφικότητα. Και δεν δέχομαι να με χαρακτηρίζουν mm -hmm. ούτε εθνικίστρια, ούτε γραφική. Γι' αυτό που πραγματικά πιστεύω, αισθάνομαι, νιώθω και είναι η αλήθεια με τι άλλο. Πώ άνοιξε το θέμα, κύριε Μάρκου, ε, τώρα πιστεύετε ότι άνοιξε από πιέσει που μπορεί να υπήρχαν ω ένα παράθυρο ευκαιρία με ΖΑΕΦ και εν ώψη τη νέα συνόδου του ΝΑΤΟ για να μπουν τα Σκόπια. Άνοιξε επειδή η κυβέρνηση το επέλεξε για κάποιου και ποιου λόγου. Ε, δεν νομίζω ότι είναι επιλογή τη κυβέρνηση. Mm -hmm. Απλά είναι η ένταξη των σκοπίων αυτή τη στιγμή mm -hmm. στο ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ε, τα Σκόπια ότι δεν αντέχουν τη μοναχική πορεία, ότι θέλουν να γίνουν ε, μέρο τη ευρωζώνη ε, στην πορεία. όπου σαφώς αυτό τους βοηθήσει, θα έχουν χρηματοδοτήσει mm -hmm. και θα είναι τελείως διαφορετικά mm -hmm. τα πράγματα για αυτού. Ε, να βρεθεί λύση, γιατί είναι και ένα φτωχό λαό, είναι και οι γειτονές μας, που σαφώ και πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει με, το, με του γειτονέ μα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εκεί που εμείς έπρεπε να α, κατευθύνουμε το πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα, δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση και δεν έχουμε και μια α, εθνική γραμμή, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπήκε καν στη διαδικασία... Να κάνει μια συζήτηση, όχι στη μια Βουλή, ούτε να... καν με του αρχηγού, με mm -hmm. του πολιτικού mm -hmm. αρχηγού, έτσι ώστε να έχουμε ε, όλη την ίδια γραμμή. Το προηγούμενο διάστημα, τώρα όχι τόσο βεβαίω, του προηγούμενου μήνε, το Γενάρη ειδικά, υπήρχε ένα κλίμα και από τι δύο χώρε, μάλλον από τι κυβερνήσει και mm -hmm. των δύο χωρών, για να το θέτω σωστά το θέμα, ότι μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2018 και σε κάθε περίπτωση mm -hmm. πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα υπάρξει μια συμφωνία έτσι πω διαμορφώνεται το σκηνικό και στο εσωτερικό των δύο χωρών, αλλά και παρακολουθώντα και τι δηλώσει του κυρίου Ζάεφ, ο οποίο δεν με έκανε κάποιε συμβολικέ κινήσει, φαίνεται πιο ήρεμο, πιο διαλλακτικό, αλλά όταν μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο στα σημαντικά ζητήματα συντάγματο ταυτότητα, φαίνεται αδιάλακτο. Πιστεύετε ότι μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα. Ε, δεν ξέρω, εξέλιξη θα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τι είδου εξέλιξη ναι. θα υπάρχει. Ο κύριο Ζάιπ δέχεται πιέσει γιατί τα Σκόπια έχουν Σέρβου, έχουν Αλβανού. Mm -hmm. Στο 1 τρίτο είναι Αλβανοί, είναι Ρωμά, είναι ε, διάφορε ε, μειονότητε. όπου έχει και πρόβλημα με αυτού γιατί δεν ε, μπορεί να πάρει ε, ε, την ψήφο που θέλει, mm -hmm. του αριθμού των ψήφων που θέλει στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, έγιναν συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά κανένα δεν ξέρει τι συζητήσει γίνανε ούτε σε επίπεδο πραγματικά αρχηγών. Δεν υπήρχε κανένα αρμόδιο από το δικό μα Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν μόνο οι δύο Πρωθυπουργοί. Που καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται τέτοιε συζητήσει, mm -hmm. υπάρχουν και εκπρόσωποι και από τα δύο Υπουργείο εξω, Εξωτερικών όπου τα κρατάνε αυτά. Κρατάνε δηλαδή ε, σημειώσει. Ξέρουμε μετά τι συζήτηση έγινε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρουμε γιατί ήταν μόνο οι δύο Πρωθυπουργοί. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι ήρθε πολύ έντονα, με ένταση μάλλον στην επικαιρότητα έβραζε βεβαίω όποιοι παρακολουθούσαν προσεκτικά τι κινήσει Ερντογάν, έβλεπαν μια έτσι, κλιμάκωση σταδιακή και τώρα βεβαίω αυτό είναι πασιφανέ. Και αποτυπώθηκε με, με ξεκάθαρο τρόπο, κύριε Μάρκου, στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Πώ βλέπετε τα πράγματα τώρα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει και κυρίω. Αν η Νέα Δημοκρατία ήταν στα πράγματα, γιατί εγκαλεί και η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση για του χειρισμού τη, τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει ε, απέναντι στην Άγκυρα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και δεν μιλάω μόνο για το γεγονός με τα δύο παιδιά του στρατιωτικού, αλλά και ό,τι έχει να κάνει και με το ε, σκάφος του λιμενικού ναι. που είχαν χτυπήσει πριν λίγο καιρό οι Τούρκοι. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης και δείχνει ε, πόσο αποδυναμωμένη είναι πραγματικά η χώρα. Το 2014 ήταν να έχουμε ένα θετικό πρόσημο μετά ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα-Βαρουφάκη, όπου ήμασταν στο στόχαστρο πραγματικά για πολύ μεγάλο διάστημα και η χώρα πλέον είναι εξαρτημένη. Αυτό το κατάλαβε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ερντογάν όταν ήρθε στην, mm -hmm. στην Ελλάδα, που ειλικρινά δεν κατάλαβα τους λόγους στους οποίους ήρθε στην Ελλάδα, που ήταν ιδιαίτερα βλωσιρός, ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός, αν θέλετε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε και τον uh, πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατάλαβε, το πόσο αδύναμη πραγματικά είναι, mm -hmm. είναι η χώρα. Άρα δεν είναι θέμα ναι, χειρισμών, και... είναι θέμα γενικότερη ισχύ, ναι, λέτε. Πιστεύω ναι, ότι ξέρει yeah. ότι η χώρα μα είναι εξαιρετικά ε, αποδυναμωμένη, ότι η χώρα μα είναι εξαρτημένη. Ε, ξέρετε, ε, εμεί μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε και να μα φαίνεται γραφικό, αλλά όταν αυτή τη στιγμή έχουμε τον Υπουργό Άμυνα και κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα και με άλλη στολή παραλλαγή, mm -hmm. ξέρετε, αυτό στο εξωτερικό. Λειτουργεί και είναι και λίγο επικίνδυνο για την εικόνα που δίνουμε έξω. Ε, Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με τα παιδιά και θα έρθουν το, το συντομότερο δυνατό εδώ πέρα και ε, να βρεθεί κάποια. Συμφωνείτε, είδα, είδα και τι ημερίε δηλώσει του κυρίου Καμένου Περιομήρια. Συμφωνείτε ότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό. Κοίταξε, υποκανονικέ συνθήκε. Αυτό το θέμα θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Έχει λυθεί α, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, που γίνεται. Mm -hmm. Έτσι έχουν πει πάρα πολλοί στρατιωτικοί τις τελευταίες μέρες άλλωστε και άνθρωποι ε... που ξέρουν τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά μα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα κινητά τηλέφωνα, το τι θα mm -hmm. δείξουν, ε, όπου θέλει ένα χρονικό διάστημα περίπου 2-3 εβδομάδα μέχρι να ανοίξουν mm -hmm. α, τα τηλέφωνα. Α είμαστε λίγο μετριοπαθείς. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και όλε μετά τι δηλώσει για το τι έπρεπε να γίνει. Mm. Θα τι κάνουμε αργότερα, να γυρίσουν τα παιδιά πίσω. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάρκου, που ήρθατε στο στούντιο τη tv 100 και τη εκπομπή και συζητήσαμε και για τι πολιτικέ σα αποφάσει και ευχαριστώ. για την πολιτική επικαιρότητα. Κυρίε και κύριοι, αυτά με τη συζήτηση με την κυρία Μάρκου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον επίκορο καθηγητή του Πανεπιστήμιου Μακεδονία. Τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Επιλέγοντα και θα μιλήσουμε για το πολιτικό τοπίο, τη θέση των κομμάτων αλλά και τι περίφημε δημοσκοπήσει. Πάμε στο διάλειμμα.